Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου πνευματικά Συνέχεια Και επειδή αυτός, ο Ιώβ, έκλαψε τις αμαρτίες του με δάκρυα αίματος καθώς γέγραπτε «Όσεν τις ημέρες της αρκός αυτού δεήσεις τέκε η κετηρίας προς τον δυνάμενο σώζει αυτόν εκθανάτου με τα χειράς και δακρύων προς ενέγκας Παρακάλεσε τον Κύριο να σου δώσει χάρη και να κλάψεις κι εσύ με δάκρυα κατανήξεως πριν έρθει ο καιρός να κρυφθείς, φωνάζοντας εκείνο το του Ισαΐα «Αφέτε με πικρός κλάυσο με, μη κατησχίσετε παρακαλήν με». σου, αδερφέ μου και την αιτία αυτής της βροχής του αιματόδου ιδρώτος του Ιησού, η οποία ήταν η πρόγνωση της αχαριστίας σου. Αν ίσως και όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αποκριθεί με μια ευχαριστήρια καρδιά στην αγάπη και στα πάθη του Ιησού, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός θα λάβαινε τέτοια παρηγοριά, τέτοια μεγάλη αιτία παρηγοριάς για τις θλίψεις του και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πέλαγος της λύπης του πάθους του θα γινόταν τότε σχεδόν ένα πέλαγος από γάλα επειδή όλοι σχεδόν οι άνθρωποι, τόσο οι άπιστοι όσο και οι αποδοκιμασμένοι χριστιανοί, έδειξαν μια αχάριστη γνώμη στην τόση αγάπη και στα τόσα πάθη του Ιησού. Για τούτο η πρόγνωση αυτή τη αχαριστίας, του τόσο αναρρύθμιτου πλήθου των ανθρώπων πρόσθεσε μια άπειρη λύπη στην καρδιά του λυτρωτή Χριστού, διότι αυτός προγνώριζε ότι κοντά σε τέτοιους αχάριστους έμελε να γίνει ανοφελές το πάθος του και το αίμα που θα χινότανε για την ελευθερία τους. Αυτό έμελε να υπηρετήσει εξ εναντίας στο να γραφεί αυστηρότατα η απόφαση της καταδίκης τους. Γι' αυτό και παραπανητικός έλεγε μέσω του Δαβίδ «Τι σοφέλεια εν το αίματί τίμου εν το κατεβαίνει με εις διαφθοράν» Ψαλμός Καπαθήτα Αυτός προγνώριζε πως πάσχει και πεθαίνει για τους ίδιους τους εχθρούς του και τέτοιους εχθρούς οι οποίοι δεν θέλουν ποτέ να συμφιλιωθούν με Αυτόν, αλλά θέλουν και αγαπούν να είναι εχθροί του παντοτινή και όνει. Ο Ιησούς προγνώριζε ότι για τέτοιους εχθρούς έμελε να επικυρώσουν, να ευκαιρώσουν μάταια από το αίμα Του όλες οι θείες φλέβες Του ότι για αυτούς έμελε να βυθιστεί σε ένα κατακλυσμό νηδισμών και βασάνων την οποία αυτός προγνώριζε ότι ο τέτοιος του αμαρτωλούς έμελε να ξοδευτούν τόσα πολύτιμα αντιφάρμακα των παθών και του θανάτου του μάταια και ανοφελός ως αν που και αυτή η εξαιτία των δεν θα ήθελα να βοηθηθούν από αυτά και να σωθούν για την ψυχρότητα της πίστεως της αγάπης τους. Αλλά θα εκολάζοντο. Λοιπόν τώρα ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη στεναχώρια και βάσανο υπήρχε στην καρδιά του Ιησού η πρόγνωση όλων αυτών των πραγμάτων. Ποιος μπορεί να καταλάβει πόση λύπη πρόσθεσε στον Κύριο ο συλλογισμός αυτός ότι δοκιμάζει, ναι, τόσους και τόσους σκόπους, αλλά μάτιν και χωρίς ελπίδα να πετύχει το σκοπό εκείνο για τον οποίο εκοπίαζε. ο οποίος ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων και η δόξα του Θεού. Όθεν και προλαβών δια του Ισαΐου φώναξε, «Εγώ είπα και ενώ σε κοπίασα και σου δεν έδωκα την ισχύ μου». Ποιος μπορεί να στοχαστεί πόσο του κακοφαίνεται να πάσχει τόσα και να βασανίζεται σαν μια φτωχή μητέρα με χίλιους πόνους τη γένα έπειτα να γεννά ένα τέκνο πεθαμένο. Λοιπόν, γι' αυτά όλα δίκαιο είχε ο Ιησούς να έρθει σε τόση αγωνία ώστε να ιδρώσει αίμα και γενόμενο σε αγωνία εκτενέστορον προσήφιετο εγένετο δε ο ιδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος κατεβαίνοντες επί την γην. Λουκάς, 22ο κεφάλαιο Τώρα εσύ αγαπητέ αδελφέ, στο χάσου αυτό το μεγάλο βάσανο του Ιησού, πόσο είναι το μέρος που πρόσφερες και εσύ σε Αυτόν και ποια ευχαριστία έδειξε στην αγάπη Του ή ποιο καρπό και όφελος έβγαλε ως τώρα από τους πόνους Του. Εσύ, Αμέσως μόλις βγήκε από το λουτρό το σωτήριο όπου αυτός με το αίμα του δημιούργησε στην Αγία Εξομολόγηση εστράφεις πίσω για να μολυθείς πάλι με τους πρώτερους λογισμούς και μολυσμούς με τις συνηθισμένες ανομίες όλα τα μέλη του Ιησού Χριστού είναι μάρτυρες της αγάπης που αυτός έδειξε σε σένα και πάλι όλα τα μέλη του Ιησού είναι μάρτυρες αντιστρόφως της αχαριστίας που έδειξε σε Αυτόν. Εκείνο το αίμα που έγραψε στα μέλη του αυτή την αγάπη του για σένα αυτό το ίδιο γράφει σε αυτά ακόμη την προς αυτόν κακή ανταπόκριση της αχαριστίας σου και σε όλα αυτά εσύ πάλι και πάλι ευχαριστιέσαι να ζεις στο ερχόμενο ερχόμενος στην πρώτερη σου πονηρή ζωή και θέλεις να βλάπτεις ή να δουλεύεις με πόση ψυχρότητα ένα δεσπότη στον οποίο είχε χρέο να δώσεις λιγότερο, το λιγότερο υδρότα και αίμα αντί υδρότος και αίμα αντί αίματος. Γι' αυτό να ντραπείς πικρά αδελφέ, εσχύνθητη για την περασμένη αχαριστία σου και στο εξής κάνε υπόσχεση να φανείς ευχάριστος στο Θεό για την αναπλήρωση της ψυχρότητός σου πρόσφερε το ίδιο αυτό αίμα του Ιησού το τόσο θερμό και τόσο εράσμιο το οποίο εισίδος αιματόδους υδρότος τρέχει πρόθυμα από όλα του τα μέλη ως μύρνα εκλεκτή για να γιατρέψει τις πληγές σου που να μην ευρεθεί πλέον σε σένα κανένας μολυσμός ψυχής και σώματος επειδή αυτό είναι ο σκοπός, το τέλος και ο σκοπός του να χύσει ο Κύριος και τον υδρότα του και το αίμα του, το να καθαρίσει την εκκλησία και να την κάνει ωραία και μου χωρίς καμιά βρωμιά και ζαρωματιά, όπως λέει ο Θείος Παύλος, «Ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και αυτόν παρέδοκε υπεραυτής, είναι αυτήν αγιάσει καθαρίσας το λουτρό του ύδατος, ή να παραστήσει αυτήν με αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλον η ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμομο. Εφεσίους 5 κεφάλαιο. Μελέτη 28 Στην άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, η οποία προήλθε πρώτον από την υπερηφάνεια, δεύτερον από την αμέλεια και τρίτον από την έλλειψη της προσευχής. Συλλογήσου τώρα, αδερφέ μου, από πού προήλθε εκείνο το φοβερό πέσιμο της αρνήσεως του Αποστόλου Πέτρου, του πρώτερο όντως μαθητός τόσο θερμού του Ιησού Χριστού και ύστερα γενωμένου επίορκου και αρνητού του διδασκάλου του, για να στηριχθείς περισσότερο στο καλό διαμέσου της πτώσεως αυτού. Η πρώτη αιτία της αρνήσεως του Πέτρου ήταν η υπερηφάνεια, για τη οποία, με τον να έχει αυτός μεγάλη υπόληψη για τον εαυτό του και στην προτέρα του θερμότητα, κατάντησε έως στο να καταφρονεί όλους τους Αποστόλους, προκρίνοντας αυτό στον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, με το να λέει ότι αν όλοι σα αρνηθούν, κύριε, έλεγε στον Ιησού Χριστό, αυτό όμω ποτέ δεν θα τον αρνιόταν. Ή και πάντε σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε με Ματθέο Καπασίγμα Κεφάλαιο. Και σ' όλο μετά το μετέπειτα καιρό, έφτασε σε τόση απονιά που δεν εψήφισε ούτε καν τα λόγια του θείου δασκάλου του που του πρόλεγε το πέσιμό του αλλά σε αυτά τα νόμιζε σαν να ήταν λόγια εύκαιρα στον αέρα λαλούμενα και εκ του περισσού έλεγε μάλλον αν με δέει ή να ποθανίνσεις σε απαρνήσομαι αυτή η ίδια η τον έκανε να σταδιάσει και να προχωρήσει στον κίνδυνο όχι μόνο όταν μπήκε στην αυλή του αρχιερέα ανάμεσα στο πλήθος των στρατιωτών, αλλά όταν και κάθισε με ανάπαυση μαζί με αυτού στη φωτιά και επιρώνε το εζεσταίνετο. Και τότε τόσο τον ξεθάρεψε που τον εκατέστησε να φρονεί ότι δεν έπρεπε να φοβάται αυτός τον διάβολο αλλά ο διάβολος να φοβάται αυτόν. Λοιπόν, τι το πιο θιαυμαστό είναι, αν ίσως και με τούτο τον τρόπο αρνήθηκε και έπεσε, διότι πώς ήταν δυνατό να σταθεί όρθιο σε καιρό που τον έσπρωξε τόση μεγάλη περηφάνεια. Προς συντριβής ηγείται ίβρις ητούν η περηφάνεια του δε πτώματος καταφρόνηση. Λένε στις παροιμίες τα γραπτά. Ακολούθησε, ναι, τον Ιησού και ο αγαπημένος του μαθητής και μπήκε στο παλάτι του Καλιάφα, αλλά διότι δεν εξεθάρεψε στον εαυτό του και στη δική του δύναμη, για τούτο δεν αρίστηκε σε τόσο κίνδυνο και διότι δεν έδωσε τόπο στην περηφάνεια και αυθάδεια μέσα στην καρδιά του, για τούτο βγήκε από εκεί χωρίς να αρνηθεί το θείο διδάσκαλο ο Ιωάννης. Όθεν, και για την ταπεινοφροσύνη δεν αναφέρει ο στο Ευαγγέλιο του ότι αυτός ακολουθούσε πίσω από τον Ιησού. Όπως μας λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος, «Δια ταπεινοφροσύνην ουν εαυτόν κρύπτη». «Ω καταραμένη περηφάνια, η αρχή και ρίζα κάθε αμαρτίας, και τι κακά δεν προξενείς τον ταλέπορο άνθρωπο». «Ουέ well, λοιπόν και σε σένα». Αγαπητέ αδελφέ, αν ξεθαρευτείς ποτέ στον εαυτό σου και στερεώσεις τις αποφάσεις σου πάνω στις δικές σου δυνάμεις. Ωέ σε σένα, αν θελήσεις να κάνεις τίποτε κατά τη φαντασία και γνώμη σου και αν δεν θελήσεις να ακολουθήσεις τις νοθεσίες κατά Θεόν, του πνευματικού σου Πατέρα και άλλων γνωρίμων σου, οι οποίοι είναι καλύτεροι και σοφότεροι σου ουέ γάρφης είναι η δυνατή εν και ενώπιον αυτών επιστήμονες. Ουέ εισέ, αν καταφρονείς και αντιστέκεται στα γεγραμμένα εν γραφέ γραφές και τους θείους πατέρες και παραβαίνεις με πείσμα τις παραδόσεις της Εκκλησίας και των Αγίων για να διαφυλάξεις τις παραδόσεις των ανθρώπων και τις κακέ συνήθειες. Και ο Κύριος ελέγχει γι' αυτό τους αγράμματους γραμματείς λέγοντας γιατί και εμείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοση ημών και εν συντομία ουέν εν και λίμωνο σε σε αν αφήσει τον εαυτό σου τόσο να τυφλωθεί από τον καπνό της υπερηφάνεια σου ώστε να νομίζεις πως είσαι τάχα κανένα μεγάλο πράγμα στον κόσμο θέλεις να καταλάβεις τα λέπορε αδερφέ τι είσαι στην αλήθεια στο χάσου το από τούτο Όλα τα έθνη, λέει ο προφήτης, μπρος στο Θεό είναι σαν μια σταλαγματιά νερό. Πάντα τα έθνη ως σταγόν από κάδου, Ισαΐας μη κεφάλαιο. Τώρα μοίρασε εσύ από αυτή τη σταλαγματιά σε ίσα μέρη, όσοι είναι οι άνθρωποι υπερασμένοι, παρόντες και οι και δες πόσο μέρος της σταλαγματιάς εκείνης ανήκει στον καθένα από ένα τόσο αριθμητό αναρρύθμιτο πλήθος των ανθρώπων. Και λοιπόν, εκείνο το μέρος που είναι ένα τίποτε, είσαι εσύ μπροστά στο Θεό. Ακολούθως δε και η δύναμή σου είναι ανάλογη με σένα. Δηλαδή, είναι και αυτή ένα μηδέν. Καθώς είναι ένα μηδέν, όλο το είναι σου. Λοιπόν, αφού τώρα κάνεις αυτό το μοιρασμό, τότε αν έχεις δίκιο περηφανέψου. Εάν όμως δεν έχεις δίκιο για να περηφανευτείς, αλλά μάλιστα έχεις άπερα δίκαια για να ταπεινωθείς, έως την άβυσο του ουδενός, μου φαίνεται πρέπει να μην φοβάσαι από άλλον κάποιον, να μην ψηφάς και να μην καταφρονείς τόσο σαν τον εαυτό σου. Αλλιώς να στοχάζεσαι πως έχεις κάποια υπόληψη για τον εαυτό σου, ας είσαι βέβαιος πως είναι πολύ κοντά το πέσιμό σου. Όπως λέει ο Σιράχ, αν μη εν φόβο Θεού κρατήσει κατά σπουδίν, εντάχει καταστραφίσεται ο οίκος αυτού. Εσύ όμως τώρα πες μου, πόσες φορές πλησίασες να γκρεμιστείς σε τόσο μεγάλα πεσίματα αμαρτιών, Πόσες φορές έγινες άξιος να σα αφήσει ο Θεός χωρίς βοήθεια για την περηφάνεια σου. Λοιπόν, να αποστραφείς και να μισήσεις από καρδιά σε αυτή την καταραμένη περηφάνεια που είναι η αιτία της κάθε πτώσεως. Καθώς και ο θείος Ιωάννης της Κλίμακος μας αναφέρει όπου πτώμα κατέλαβεν εκεί η περηφάνεια προεσκύνωσεν. Και εν του εναντίου να εγκολποθείς και να αγαπήσεις την ταπείνωση, η οποία είναι η αιτία και η σύσταση και το είναι όλων των αρετών. Διότι καθώς λόγου χάρη, εάν γεμίσεις ένα ολόκληρο βιβλίο με μηδενικά, τίποτα δεν δηλώνουν μόνα τους αυτά τα μηδενικά, ούτε κανέναν αριθμό κάνουν, αλλά αν προσθεθούν στις νούλες τα σημαντικά ψηφία των αριθμών το ένα δηλαδή, το δύο ή το τρία, τότε και τα μηδενικά εκείνα μιλούν και φανερώνουν αριθμό. Έτσι και όλες οι αμαρτίες, αν δεν έχουν μαζί την ταπείνωση, νούλες και μηδενικά μοναχά είναι και τίποτα δεν αξίζουν. Και ο Αβάς Ισάκ λέει ότι η χάρις του Θεού δεν δίνεται στην εργασία των άλλων αρετών, αλλά στην ταπείνωση τη ταπεινώση δίδοτε η χάρις. Λοιπόν η ανταπόδοση ούτε αρετή ουδέ το υπέρ αυτής πόνο, αλλά τη τυκτωμένη εξ αυτών ταπεινώση εστίν. Ενθυμίσω αγαπητέ, ότι αν δεν ταπεινωθεί και αν δεν γίνεις σαν ένα παιδί, δεν είναι δυνατόν να μπει στη βασιλεία των ουρανών, καθώς το αποφασίζει ο Κύριος, αμήν λέγω ημήν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ω τα παιδεία, μη εισέλθετε ει την βασιλεία των ουρανών, ω τα ταπεινώσει αυτών ω το πεδίο τούτο, ούτω εστί ομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών. Να ντραπεί, που έχει τόσε αιτίε να καταφρονεί τον εαυτό σου και μόνο τούτο εσύ πάλι θέλει, σαν ανόητο να σε τιμούν οι άλλοι. Και παρακάλεσε τον Ιησού Χριστό καθώς με το θείο του βλέμμα φώτισε την τύφλωση του Πέτρου του μαθητού του από, από τη στιγμή που ξέπεσε και τον έφερε στην αίσθηση της πτώσεώς του διότι λέει και στραφής ο Κύριος ανέβλεψε το Πέτρο το τρόπος και τώρα να φωτίσει την τύφλωση την ειδική σου για να μην ξεπέσεις αλλά να μάθεις να λέγεις εκείνο του Αποστόλου όποιος νομίζει πως στέκεται Ας προσέχει καλά για να μην πέσει. Ο δοκόν εστάνε βλεπέτο μη πέσει. Αλφα Κορινθίους γιώτα κεφάλαιο. Συλλογή αγαπητέ και τη δεύτερη αιτία της αρνήσεως του Αποστόλου Πέτρου η οποία ήταν η αμέλεια και η οποία φαίνεται φανερά από τα τρία αυτά. Με τον τρόπο με τον οποίο ακολούθησε το δάσκαλό του στο τέλος για το σκοπό για τον οποίο ακολουθούσε και τα αποτελέσματα που προξένησε η αμέλεια. Ο τρόπος που τον ακολούθησε ήταν λέει από μακράν ο δε Πέτρος οικολούθη αυτό μακρόθεν που πάει να πει ότι ο Πέτρος κυριεύεται από μία χλιαρότητα και αμέλεια και ούτε παντελώς ήθελε να αφήσει το διδάσκαλο ούτε τελείω να τον ακολουθεί από κοντά, αλλά ήθελε στον αυτό καιρό και να φαίνεται πως είναι μαθητής και να μην βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο για το διδάσκαλό του. Πάλι, το τέλος και ο σκοπός του Πέτρου που ακολουθούσε τον Ιησού δεν ήταν να πάει μαζί με αυτό να πεθάνει, αλλά από μια κάποια περιέργεια για να κάνει μια θεωρία όχι σαν οικείος μαθητής, αλλά σαν ξένος περιηγητής και να δει το τέλος αυτού του μεγάλου έργου. Και εισέλθον έσω, εκάθιτο μετά των υπηρετών, ειδήν το τέλος. Νατθέος 26 κεφάλαιο, στίχος 58. Ακολούθησε τον Ιησού και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, αλλά όχι από μακρόθεν, αλλά από κοντά. Και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως όχι για να δει μόνο το τέλος και τι θα αποσυμβεί, αλλά για να συναποθάνει μαζί του, αν τύχαινε να πεθάνει μαζί με το δάσκαλό του, επειδή δεν είχε χλιαρότητα στην αγάπη του Κυρίου, αλλά τον αγαπούσε θερμά τόσο, ώστε δεν έστεργε να χωριστεί από κοντά του. Για τούτο ούτε μόνος του πήγε να μπάσει τον Πέτρο, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος, αλλά είπε μόνο στην πορτάρισα και εκείνη τον έμπασε. Εξήλθε ούν ο μαθητής ο άλλος, ως είναι γνωστός το αρχιερή, και είπε τη θυρορό και εισήγαγε τον Πέτρο. Τα δε αποτελέσματα της αμέλειας του Πέτρου ποια ήτανε. Η τέλεια αλυσμονισιά, η αποκάρωση. Για να το πω έτσι, που έλαβε στα λόγια του διδασκάλου του, ακόμα και αφού τον αρνήθηκε, ιστροπονώστε ώστε αν ο Κύριος δεν γύριζε να τον εδεί, ο Πέτρος βεβαιότατα δεν θα αισθανόταν τελείως πως τον είχε αρνηθεί. Και σταθείς ο Κύριος ανέβλεψε το Πέτρο και υπεμνήστη ο Πέτρος του Λόγου του Κυρίου. Και η τέλεια άγνοια και αθέτηση των παραγγελιών που έδωσε ο Κύριος στο υπερό και στον κήπο για να στέκει άγρυπνο στο Λόγο Του. Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς, εξητήσα το ημάς, του συνειάσε ως τον σύτον. Και πάλι είπε, Σίμων Καθεύδη, Πέτρο Κοιμάσαι, Ουκίσχη σα, Μια ώρα γρηγορήσε, Δεν μπόρεσε να μείνει μαζί μου ξάγρυπνο ούτε Μια ώρα. Και προς τούτη, η πολύ λύπη που τον καταπλάκωσε, για την οποία και κοιμάτω, και τα μάτια δεν μπορούσε να ανοίξει, καθώ λέει ο Ιερό Λουκάς, Και ελθόν προ του μαθητάς αυτού έβραν αυτού κοιμωμένου από τις λύπη. Τώρα, αυτή η τόσο μεγάλη αμέλεια του Πέτρου, πώς ήταν δυνατόν να τελειώσει σε ένα άλλο πράγμα παρά σε αυτή τη φανερή πτώση, ενώ τα ταπεινωθήσετε η δόκησης. Η αμέλεια αυτή του Πέτρου παρομοιάζεται με την ψυχρότητα του τότε καιρού καθώς λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι οι στίκησαν οι δούλοι και πυρέτες ανθρακιάν πεποιηκότες, ότι ψύχος ειν και θερμένοντο, Ειν δε αυτόν Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Και αληθινά αδελφοί, ο Πέτρος ψυχρός ήταν στην αγάπη του Θεού και του διδασκάλου του όπως λέει ο σοφός Θεοφάνης ο Κεραμέας, και για τούτο εθερμένετο από τη φωτιά και τη ζέστα του κόσμου και της αρκός, την οποία άναβαν οι του διαβόλου, οι οποίοι μετά, ύστερα από όλα αυτά, θεατρίζουν και πομπεύουν τον ταλέπορο αμαρτωλό και τον κάνουν και αρνητή του Θεού. Ενώ Ιωάννης όντας θερμός στην αγάπη του Θεού, δεν χρειάστηκε να ζεσταθεί από μια τέτοια καταραμένη φωτιά. Ο πανκάκιστη Αμέλεια, καλά σε ονομάζει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, άθεη. Στην επιστολή του προς τον Νικόλαο, στη Φιλοκαλία, διότι σ' όλο το ύστερο κάνει στους ανθρώπους άθεους και αρνησίχριστους εσύ η αμέλεια. Καλά είπε ο αυτός Μάρκος αυτόθη ότι οι τρεις μεγάλοι γίγαντες του διαβόλου και των παθών είσαι εσύ η αμέλεια μαζί με τη λύθη και την άγνοια. Καλά σε έβαλαν οι θεολόγοι πρώτο βαθμό στην απώλεια των φερόντων ο οποίος σύρεις μαζί σου και τους άλλους τρεις βαθμούς της απώλειας την τύφλωση του νοός την πόρωση της καρδιάς και τον αδόκιμο νου. Τώρα εσύ αγαπητέ μου, που ακούς όλα αυτά, έμπα μες τον εαυτό σου και εξέτασε καλά την καρδιά σου, η οποία μερικές φορές είναι τόσο αποκρυφή, ώστε που όχι μόνο στους άλλους είναι αγνώριστη, αλλά ακόμη και στον ίδιο τον εαυτό σου. Καθώς έχει γραφτεί «Βαθιά είναι η καρδιά» παραπάντα και άνθρωπος εστί και τι γνώσετε αυτόν. Να μπει μέσα στην καρδιά σου και ίσως να βρεις εκεί όλα αυτά τα ελαττώματα. Διότι και εσύ όταν σου τύχει καμιά περίσταση και πειρασμός παρευθείς λησμονής όπως ο Πέτρος. Όλους τους φωτισμούς και τις παραγγελίες που σου έδωσε ο Θεός διαμέσου των θείων του γραφών για να γνωρίσεις τη μηδαμινότητα που έχουν οι ειδονές και τα καλά του κόσμου και το παράδοξο είναι ότι λησμονείς ακόμη ως τώρα και την πείρα και τη δοκιμή που έκανε τόσε και τόσε φορές σε αυτά τα πράγματα του κόσμου τα καλά δήθεν δοκιμάζοντα το πάντοτε και βρίσκοντας τα όλα ψευδή πράγμα το οποίο ο Πέτρος δεν το έπαθε διότι αυτός άλλη φορά δεν δοκίμασε την η άρνηση Κάνεις βέβαια κάποτε κάποιο καλό έργο, αλλά ποιος ξέρει μήπως και αυτό το καλό το έχεις αναμίξει μαζί με ένα κοσμικό σκοπό ή για να σε δοξάζει ο κόσμος ή για να κερδίσεις ή για να φαίνεσαι καλύτερος από τους άλλους. Θέλεις να ακολουθείς τον Ιησού αλλά με ένα μέσο τρόπο ώστε ούτε ολόκληρο να δοθεί στο Θεό, ούτε ολόκληρο στον κόσμο. Που πάει να πει, ζητά μια στράτα και ένα δρόμο που να μην είναι ούτε ευρύχωρο τη απολία, ούτε και στενή και τεθλιμένη τη σωτηρία οδό, αλλά η στράτα με την οποία να μπορεί και εσύ να ακολουθεί τον Χριστό όπω ο Πέτρο από μακρόθεν, χωρί να αφήνει κάθε ώρα το να θεραπεύει ακόμη και τα πάθη σου ο παγκάκιστη στη αμέλεια που κυριεύει ακόμα και σένα αδερφέ ώστε να μην κατηγορείς πλέον το μακάριο Πέτρο ότι νικήθηκε από αυτή την αμέλεια αλλά να κατηγορείς τον εαυτό σου ότι νικάται από αυτήν και εκείνο μεν νικήθηκε μια φορά εσύ νικέσαι κάθε μέρα μην καταγκρίνεις τον Πέτρο ότι αρνήθηκε τον Κύριο αλλά να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Διότι αν και ομολογήσεις το Θεό με τα λόγια, τον αρνείσαι με τα έργα. Κάνοντας ενάντια από εκείνα που προστάζει, όπως λέει ο Παύλος, «Θεόν ομολογούσι δένε, τις δε έργης αρνούνται». Τίτος πρώτο κεφάλαιο. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου, διότι όσε φορές κάνεις όρκους ψευδής, Όσες φορές αρνείσαι την αλήθεια, και δεν θες να τον ομολογήσει από πείσμα ή περηφάνεια ή αυταρέσκεια, τόσες φορές αρνείσαι το Χριστό, ο οποίος είναι η αλήθεια. Γιατί είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια. Όσες φορές ελπίζεις τη δύναμή σου και προσκυνάς σαν τα είδωλα τα λεφτά σου, τα χρήματά σου, αρνείσαι το Χριστό. Διότι και ο Παύλος ονόμασε ειδωλολατρία την πλεονεξία για να πω γενικά ότι προτιμάς καλύτερα από την αγάπη του Χριστού και αν είναι μια βελόνα αρνήσε άρνηση Χριστού λέγεται για τούτο είπε και ο Θεός Χρυσόστομος ότι με πολλούς τρόπους δίνεται κάποιος να αρνείται το Χριστό και το γράφει αυτό στην ομολογία την Τρίτη στην Άννα ο Θείος και Άγιος Χρυσόστομος Λοιπόν, και εσύ αδελφέ έγινε μιμητή του Πέτρου στην Αμαρτία, τώρα να γίνει μιμητή του ίδιου του Πέτρου στη Μετάνια. Επειδή κατά το σοφόν νικήτα, για τούτο γράφτηκαν τα σφάλματα των Αγίων, για να μιμηθούμε εμεί τη Μετάνια του. Των Αγίων τα ολιστήματα δια των Αγίων γραφών, μανθάνομαι, ή και τη αυτών μετανία μιμητέ γενόμεθα. Εκείνος λοιπόν μια φορά αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά μετάνιωνε σ' όλη του τη ζωή. Μετανοούσε. Μας γράφει ο Άγιος Κλήμης ο μαθητής του ότι όσες φορές ο θείος Πέτρος άκουγε τον πετεινό που φώναζε, θυμότανε την άρνηση που έκανε και έκλαιγε. Όθεν και ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει περί του Πέτρου ότι επιβαλών έκλαιεν. ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος αντί του αρξάμενος επειδή αφού μία φορά άρχισε δεν έπαυσε από το να κλαίει σε όλη του τη ζωή και εσύ να μετανοήσεις από καρδιάς προς το Θεό με όλη σου τη ζωή και όσες φορές θυμάσαι τις αμαρτίες σου κλαίγε και χύνε δάκρυα πικρότατα για αυτές γιατί λέει ο Άγιος Ιερώνυμος ότι «Η μεν προσευχή κατά πραήν το Θεό οργισμένο, το δε δάκρυ τον αναγκάζει στο να ελεήσει». Και ο Θείος Χρυσόστομος λέει ότι «Ύστερα από τη βροχή γίνεται καθαρός και εξάστερος ο αέρας και ύστερα από τα δάκρυα γίνεται η ψυχή και ο νους καθαρός και εξάστερος». Ο δε Πέτρος ακούγοντας τον πετινό που φώναξε, ξύπνησε και ήλθε σε αίσθηση της αμαρτίας του. Και εσύ ακούγοντας τον Κύριο που σου φωνάζει, γρηγορείτε, ξύπνα από την αμέλεια, έλασε σε αίσθηση των αμαρτιών σου και να στέκεσαι άκρυπνος. Εκείνος, ενώ ήταν μέσα στην αυλή του αρχιερέα, μαζί με τους στρατιώτες, δεν μπορούσε να κλάψει και να μετανοήσει, αλλά αφού βγήκε έξω και εξελθών έξω έκλαψε πικρός. Και εσύ αν δεν βγεις έξω από την αναισθησία από την αναισθησία του πορωμένου σου νοός όπως αλεγορεί ο γερός θεοφύλακτος και αν δεν μακρύνεις από την αιτία της αμαρτίας και αν δεν κάνεις τέλεια αποχή του κακού δεν μπορείς να κλάψεις για τις αμαρτίες σου και να δείξεις αληθινή μετάνοια. Εκείνος από το πτέσμα της αρνήσεως απέκτησε μετάνοια. Ταπείνωση απέκτησε. Με το να μην υψηλοφρονεί και να μην θαρεί στη δύναμή του. Να μην έχει εμπιστοσύνη στη δύναμή του, αλλά στη βοήθεια του Θεού απέκτησε το να μην απελπίζετε και να συμπονεί και να λυπάτε τους άλλους αμαρτωλούς. Και εσύ, από τις προλαβούσες αμαρτίες που έκανες, μάθε να ταπεινώνεσαι. Μάθε όχι να κατηγορείς τους άλλους που αμαρτάνουν, αλλά να τους συμπονείς και να τους διδάσκεις να μην απελπίζονται. Εκείνος με τη θερμή μετάνοια που έκανε έλαβε την αποστολική αξία που έχασε και έγινε πάλι κορυφαίος των Αποστόλων. Και εσύ αν μετανοείς με τέτοια θερμότητα, μπορείς να λάβεις τη χάρη της υιοθεσία που έχασες με τις αμαρτίες σου και να γίνεις πάλι Υιός Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Γνώριζε λοιπόν πως η αιτία όλων των πτεσμάτων σου στάθηκε η αμέλειά σου και να ντραπεί μπροστά στο θείο διδάσκαλο και από τώρα και στο εξής κάνε απόφαση να αρχίσεις μια καινούργια ζωή με νέα θερμότητα και διατέλει όλα θεϊκά με σκοπό να γίνουν όλα θεϊκά για να δοξάζεις το Θεό και για να βάλεις σε ασφάλεια τη σωτηρία σου και τέλος πάντων επειδή και η αμέλεια είναι πλέον φοβερή, με το να σε ρίξει πάλι στην πτώση της αμαρτίας, παρά που είναι φοβερή η δύναμη του διαβόλου, αμελήσαντες γάρφης σύν, ή στους γάμους και κλειμένοι, απήλθον, ημέν για τον ίδιον αγρόν, η στην εμπορίαν αυτού. Ματθαίος Καπαβίτα για τούτο εσύ παρακάλεσε τον Κύριο να σε ελευθερώσει και από τη μία και από την άλλη. Αλλά το περισσότερο να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου που είσαι κατά πάνω σου με τη δική σου θέληση. Ένας εχθρός του εαυτού σου χειρότερος από κάθε διάβολο καθώς είναι γραμμένο οι δε αμαρτάνοντες πολέμοι εισήν της ζωής. Το βιτ γιωταβίτα κεφάλαιο. Και τρίτον. συλλογίσω αγαπητέ αδερφέ την τρίτη αιτία και το ύστερο σπρόξιμο διαμέσου του οποίου έπεσε ο Απόστολος Πέτρος στην άρνηση το οποίο είναι η έλλειψη της προσευχής και γιατί η απάλη της ελήψεως της προσευχής ήταν η περηφάνεια και η αμέλεια. Διότι εκείνο που νομίζει πως είναι ασφαλής και στερεός, αυτός δεν ζητάει βοήθεια από το Θεό δια της προσευχής. Και ενώ ο Θείος Πέτρος είχε πολλές αιτίε να δοθεί στην προσευχή, διότι και ο Ιησούς Χριστός τον παρήγγειλε πολλές φορές μαζί με τους άλλους Αποστόλους. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Και ό,τι δι, διότι επετίμησε αυτόν χωριστά για αυτό το πράγμα. Σίμων καθεύδης, ουκ ίσχυσες μια ώρα εν γρηγορήσε. Σίμωνα κοιμάσαι. Ακόμη και για το εξαίρετο παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Κύριος στον κήπο ο Σωτήρας προσευχόμενος τρεις ώρες συνεχής. Πλην όμως όλα αυτά δεν στάθηκαν αρκετά να κεντρήσουν και να ξυπνήσουν τον Πέτρο από το βαρύ ύπνο της αμέλειας και της λύπης, διότι ήταν τα μάτια του βαρημένα, βαριά. Ώστε δεν θέλησε να προσευχηθεί και να μετιαχειριστεί ένα τέτοιο εύκολο άρμα όπου για να δυναμώσει με αυτό την ασθένειά του και να παρηγορήσει τη λύπη του. Ένα όπλο δηλαδή, που ήταν η προσευχή. Τώρα λοιπόν, βλέπετε και εσύ αδερφέ, τι ασθενής είναι ο ταλέπορος άνθρωπος, όταν δεν ενωθεί με το Θεό διαμέσου της προσευχής, παρακαλώντας Τον να του δώσει τη βοήθειά του. Ο Πέτρος, ο πρώτος και κορυφαίος όλων των Αποστόλων, ο Πέτρος, ο μαθητής που αγαπούσε το διδάσκαλο περισσότερο από όλους τους μαθητές, ο Πέτρος προς τον οποίον αποκάλυψε ο πατέρας με τόσο φως τη θεότητα του Ιησού Χριστού και άκουσε σάρξ και αίμα ου αλλά πατήρ μου ο εν Ο Πέτρος που ομολόγησε το Χριστό για Υιό του Θεού με τόση γενναιότητα μπροστά στους άλλους Αποστόλους Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Πέτρος, που είδε τη θεότητα του Χριστού όταν φάνηκε με τόση λαμπρότητα πάνω στο θαβόρ, ο Πέτρος εκείνος, χωρίς να δεθεί από στρατιώτες, χωρίς να τον δέσουν, χωρίς να εξεταστεί από ανακριτές, χωρίς να δαρεί, χωρίς να καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά μόνο διότι ρωτήθηκε από ένα μικρό κορίτσι, μια μικρή υπηρέτρια, όχι με φοβερή απειλή, όχι με αγριότητα και θυμό, αλλά με σπλάχνος και με ημερότητα που τον ρώτησε «Μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου» παρευθείς αποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το θείο του διδάσκαλο ούτε καν ως άνθρωπο ούκ είδα τον άνθρωπο και πηγαίνοντας πάντοτε στο χειρότερο, άρχισε μπρο όλο εκείνο το βλάστημο πλήθος να προσθέτει ακόμα πάνω στην άρνηση και όρκους και αναθέματα για να βεβαιώσει τον όρκο του και το ψεύδος του. Τότε άρχισε καταναθεματίζειν και ομνήν ότι ουκ είδα τον άνθρωπο και όλα αυτά γιατί διότι δεν έλαβε μαζί του το όπλο της προσευχής. Διότι αμέλησε να προσευχηθεί. Διότι δεν δυνάμωσε την ασθένειά του με την προσευχή, ούτε ενώθηκε με την προσευχή με τον Παντοδύναμο Κύριο. Αυτά είναι τα κακά και η σοσπίους στους πέφτει όποιος δεν προσεύχεται συνεχώς. Φτάνει ως και να αρνηθεί τον Κύριο. Για τόσο λίγο που φαίνεται αδύνατο. Και αφού τον αρνηθεί, ακολουθεί να ξεμακραίνει τόσο πορευόμενος και γκρεμιζόμενο από τη μια αμαρτία στην άλλη, σαν να μην εγνώρισε ποτέ το Θεό με την πίστη. Για τούτο και ο Κύριος, στην παραβολή της χήρας και του κριτού της αδικίας, για να μας παρακινήσει να προσευχόμαστε πάντοτε και να μην βαριόμαστε, έλεγε «Είπε την παραβολή αυτή προς το δίν πάντοτε προσεύχεστε και μία κακήν. Μάθε λοιπόν εσύ αδερφέ, με ξένα έξοδα, δηλαδή με την πτώση αυτή του Αποστόλου Πέτρου, μάθε να μην αφήνεις ποτέ τον εαυτό σου να εμποδιστεί από κανένα πράγμα στο να προστρέχεις προς τον Κύριο με την προσευχή. Και παντοτινά μεν, μάλιστα δε και εν καιρό πειρασμού και θλίψεως. Μην εμποδιστεί το αποδούνε ευχήν ευκέρος», λέει ο Σιράχ. Και αν αφήσει την προσευχή, να ξέρει ότι θα σταθεί αρκετό ένα απλό παιχνίδι, ένα μόνο λόγο, μια μονάχα αντίρρηση του κόσμου για να σε κάνει να αρνηθεί όλε τι καλέ αποφάσει που έκανε για τη σωτηρία τη ψυχή σου και να λησμονήσει εκείνον τον δεσπότη που τόσο πολύ σε ευεργέτησε και έδωσε το αίμα του και τη ζωή του για σένα. Για να γίνεται δε η προσευχή σου καραποφόρος, και καθώς πρέπει, σου λέμε εν συντομία αυτά τα αναγκαία και ουσιώδη περί αυτής. Να ξέρεις λοιπόν αδελφέ, ότι κατά το Μέγα Βασίλειο, η προσευχή διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Πρώτον, στη δοξολογία του Θεού. Δεύτερον, στην ευχαριστία των ευεργεσιών του, τρίτον στην εξομολόγηση των αμαρτιών και τέταρτο στην αίτηση των προσωτηρία. Όταν λοιπόν έχεις να προσευχηθείς, άρχισε πρώτα από τη δοξολογία του Θεού λέγοντας «Δόξα σοι Κύριε ο μου, ο ακατάληπτος και αγαθός και παντοδύναμος κτίστης όλου του κόσμου και μην εξ αρχίζει αρχίζεις να του ζητά, διότι με αυτόν τον τρόπο κατηγορείς την προαίρεσή σου ότι δηλαδή προστρέχεις στο Θεό κάτω από την ανάγκη της χρεια σου. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος «Προσευχόμενος ουν μη ευθέως επί αίτησιν έρχου» «Ηδεμίγε διαβάλει την προαίρεσιν όσοι υπό της χρεια αναγκαζόμενος προσεύχει το Θεό» Έπειτα ευχαρίστησε το Θεό λέγοντας «Ευχαριστώ σι Κύριε, υπερπασών των ευεργεσιών» τις οποίες έκανε σε μένα ή και μη την χάνω αυτάρκης προς αξίαν ευχαριστία σου αν και δεν με άξιος δηλαδή να σε ευχαριστώ μετά να εξομολογηθείς μπροστά του τις αμαρτίες σου αν μπορέσεις κατά το είδος και για το πλέον ευκατανικτόν ως έχουσι και ευχέ της Θείας Μεταλήψεως, λέγοντας «Αμάρτησα ενώπιον σου, Κύριε, και σε με φόνους, με κλεψιές, με πορνίες κτλ». Και αν ενθυμίσαι μαζί και τις αρκικές αμαρτίες που έκανες και τους τρόπους και τα πρόσωπα με τα οποία αμάρτησες και μολύνθηκες, άφες την κατά είδο εξομολόγηση των αμαρτιών, όπω λέει ο Μάρκο Ασκητή και λέγε μόνο: Κύριε, ημαρτώνση, αμάρτησα μπροστά σου και σε λύπησα με τις τόσες πολλές σαρκικές αμαρτίες που έκανα. Αλλά τις άλλες αμαρτίες σου να τις εξομολογήσει εκατίδος και μία προς μία. Τέταρτον και τελευταίον, να ζητάς από το Θεό όχι πλούτο και δόξα και ειδονές και υγεία του σώματος, αλλά τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, καθώς παραγγέλνει ο ίδιος ο Κύριος στο Ματθαίο, στο έκτο κεφάλαιο που λέει, Κύριε, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνση. Κύριε, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Κύριε, μη εισενέγγεις με εις πειρασμόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελαϊσόν με. Και το περισσότερο μέρος της προσευχής σου ας είναι τα αιτήματα αυτά, διότι βλέπουμε και στην Κυριακή προσευχή του Πάτερ μον ότι οι περισσότερες από τις αιτήσει είναι γι' αυτά. Οι τρόποι με τους οποίους πρέπει κανείς να προσεύχεται είναι γενικώ δύο. Ο εσωτερικός τρόπος και ο εξωτερικός. Ο εσωτερικό τρόπος είναι να βιάζεσαι, να προσπαθείς δηλαδή, να συμμαζεύεις τον νου σου ολόκληρο στα λόγια της προσευχής σου και κανένα άλλο πράγμα να μην αφήνεις να συλλογίζεσαι στο χαζόμενος ότι παραστέκεσαι ενώπιον της παρουσίας του Θεού και να συμμαζεύεται ο νου σου ευκολότερα για να τον κάνεις δηλαδή πιο υπάκου στο να συμμαζεύεται να βαστάς για λίγο την αναπνοή σου καθώς ερμηνεύουν και όσοι οι πατέρες και την καρδιά σου κάν την να διατείνεται και να ευχαριστείτε στα λεγόμενα καθώς νοστιμεύεται και στα καλά φαγητά να παίρνει ένα φόβο και να έχει ταπείνωση, συντριβή και κατάνοιξη κατά την προσευχή και να μπορεί να βγάζει δάκρυα. Και πότε με να προσεύχεσαι με το νου και με την καρδιά, το οποίο είναι το καλύτερο, πότε δε και με το στόμα. Ο δε εξωτερικός τρόπος είναι να προσεύχεσαι πότε κάτω ανέβοντας την κεφαλή όπως ο τελώνης, και πότε στεκόμενος, πότε γονατιστός και πότε σηκώνοντα τα χέρια σου. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι μαρτυρημένοι από τις Άγιες Γραφές. Εκεί που λέει όταν γάρ φυσή στήκεται προσευχόμενη και αλλού λέει θείς τα γόνατα προσήφξατο, πέφτοντας τα γόνατα έκανε προσευχή. Και αλλού λέει και έπαρση των χειρών μου τους ψαλμούς. Εάν δεν κάποιος είναι είτε ασθενής είτε γέροντας, ας προσεύχεται και καθισμένος. Ο καιρός δε της προσευχής είναι και αυτός που διορίζει η Εκκλησία εφτά καιρούς διορίζει εσπερινό, απόδυπνο, μεσονικτικό, όρθρο και ώρες. Κατά το επτάκι της ημέρας είναι σάσε που λέει ο Ψαλουμόλος. Μάλιστα δε, να βιάζεις τον εαυτό σου στο να προσεύχεσαι παντοτινά και αδιάλειπτα καθώς παραγγέλεις όλους τους μοναχούς και τους λαϊκούς ο Απόστολος αδιαλείπτος προσεύχεστε πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή πέμπτο κεφάλαιο και στίχος 17 και στον καιρό που κάνεις την τέχνη σου η άλλη υπηρεσία να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με. Και όλες τις ευεργεσίες να τις αρτένεις, να τις διανθίζεις με την προσευχή σου, όπως με το αλάτι, όπως λέει ο Μεγας Βασίλειος, ο κυρίως τόπος της προσευχής είναι η Εκκλησία. Και ο αμέσως επόμενος τόπος, ας είναι ο πιο ησυχός τόπος του σπιτιού σου, διότι βλέπουμε και στον Απόστολο Πέτρο όταν ανέβηκε στο δώμα του σπιτιού και προσευχήθηκε για να είναι πιο ήσυχα. Ανέβει ο Πέτρος επί το δώμα, προσεύξαστε, πράξεις για το κεφάλαιο. Και απλώς και γενικά σε κάθε τόπο που βρίσκεσαι σπούδαζε να προσεύχεσαι εν παντή τόπο γάρφης ή τη δεσποτεία αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Λοιπόν, με τέτοιο τρόπο προσευχόμενος να ομολογείς ότι όλη σου η ελπίδα και η δύναμη είναι ακουμπισμένη πάνω στη βοήθεια του λυτρωτή σου και ότι όσον εκείνος σε κρατεί για να μην πέσεις τόσο καιρό θα μένεις όρθιος κι εσύ από τους πειρασμούς σου και ανίκητος. Κάνε απόφαση ότι από τώρα και μπρο θα φιερώνεσαι κάθε κάστην στο Δεσπότη Χριστό διαμέσου της προσευχής και να μην αποκάνει ζητώντα το έλεος και πάντα τα προσωτηρία σου αιτήματα. Κι αν δεν σου τα δώσει, κι αν ένας χρόνος περάσει, οι δύο ή τρεις ή πολλοί περάσουν, εσύ μην αμελήσεις. Αλλά μην αποχωρήσεις από την προσευχή, αλλά δια της πίστεως να ζητάς κάθε τι το αγαθό εργαζόμενος. Διότι σόλο όλο το ύστερο Κύριος έχει να σου τα δώσει αν όχι για τίποτε άλλο αλλά για την αδιαντροπία σου αφού το είπε και μόνος του η Δεού δώσει αυτό αναστάζδε δια το είναι αυτού φίλων δια για την αυτού εγερθείς δώσει αυτό όσον χρήζει έτσι βλέπουμε και στο δίκαιο εκείνο Ισαάκ όταν παρακαλούσε το Θεό 20 ολόκληρα χρόνια για να του δώσει τέκνο και ύστερα τον άκουσε. Και πολλοί από τους οσίους φώναζαν στο Θεό κάθε μέρα «Έλεος, έλεος, έλεος». Άλλος πενήντα και άλλος εξήντα χρόνια και ύστερα λάμβαναν το ζητούμενο «Είσαι αυτή τη ζωή ή εν το καιρό του θανάτου» πει γάρ τούτο ο Θεός και δεν μας δίνει εύκολα εκείνα που Του ζητούμε και διάλες αιτίε που αυτός μόνο ξέρει και μάλιστα για να μας κάνει να στεκόμαστε πάντοτε κοντά του και για να φυλάμε καλός εκείνο που λάβαμε με τόση δυσκολία στην προσευχή κατά το Μέγα Βασίλειο που λέει «Δια τούτο αναβάλετε δεδόνε την προς αυτόν προς σου σοφιζόμενος και είναι αγνώστη εστίν δώρο Θεού και φυλάξει το δοθέν με τα φόβου. Και τέλος πάντων, παρακάλεσε τον Κύριο Αδερφέ να σου δώσει αυτό το πνεύμα και χάρισμα της προσευχής, με το οποίο σαν ένα χρυσό κλειδί θα μπορείς να ανοίγει σε κάθε καιρό κατά τη χρία σου του θησαυρού τη χάριτος και της βοηθείας. Το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τι ασθενείες ημών, το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει υπερημών στεναγμής αλλαλήτης. Λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους στο ΙΤΑ Κεφάλαιο. Και περνάμε στη μελέτη την 29η. Αναφέρεται στη μαστίγωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία δοκίμασε ο Κύριος έναν άκρατο πόνο μια άκρατη την και μια άκραν αγάπη. Συλλογή αγαπητέ, τον πόνο που δοκίμασε ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός από το σκληρό βασανιστήριο της μαστιγώσεως που έλαβε. Τότε ούν έλαβε ο πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσεν. Ιωάννου για το πόνο αυτό μπορεί κάποιος να τον καταλάβει σε κάποιον τρόπο πόσο ήταν υπέρμετρος και υπερβολικός από τέσσερις αιτίες από την τρυφερότητα του σώματος του Ιησού από τη λίστα των στρατιωτών που τον μαστίγωσαν από τον αριθμό των μαστιγώσεων και από τα παιδευτικά όργανα τα οποία έλαβαν μέρος σε αυτή τη μαστίγωση. το σώμα του Ιησού το οποίο ήταν ειδοποιημένο ειδοπεποιημένο εκ Πνεύματος Αγίου με θαυμάσιο και υπερφυσικό τρόπο και σαν να ήταν κατασκευασμένο για ένα τέλος υψηλό για αυτό που ήταν δηλαδή το να γίνει όργανο της τεθεωμένης ψυχής του Χριστού ήταν άκρος ευγενές και τέλειο ακολούθως ήταν άκρο τρυφερό και αισθητικότερο όπου για την τρυφερότητα αυτή ονομάστη σκόληξ ο Κύριος κατά τη γνώμη των τεινών εγώ δε ημίς και ουκ άνθρωπος ψαλμός καπαάλφα και προς τούτη σήτο και άκρο αδυνατισμένο από τον ματωμένο υδρότα που έχησε προλαβόντος για την αγρυπνία όλης της προλαβούς της νυχτός και για τη θλιβερή αγωνία που υπέφερε στον κήπο. Οι στρατιώτες που τον μαστίγωνοσαν όχι μόνο ήσαν σκληροί και απάνθρωποι, αλλά ήσαν και παρακινημένοι εξωτερικά από τους Ιουδαίους και εσωτερικά από τον διάβολο, ώστε να έχουν διπλή και τριπλή τη σκληρότητά τους και παρομοίαζαν όχι με ανθρώπους, αλλά με σκύλους και τάβρους και θηρία, καθώς για αυτούς προείπε ο Δαβίδ, εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, τάβροι πίονες περιέσχον με. Ψαλμός, κάπα αλφα για τη του Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι στρατιώτες, εξήντα στον αριθμό, μεταλλάσσονται κάθε ώρα, ανά όταν κουράζονταν μαστιγώνοντας και δέρνοντας τον Κύριο καθώς το ιστορείο Ιταλός Κορνήλιος στην ερμηνεία του Ιώτα Θήτα Κεφαλαίου του Ιωάννη τα όργανα της μαστιγώσεως του Κυρίου ήταν νεύρα σκληρότατα ραβιά αγκανθωτά με κόμπους και σκοινιά αρματωμένα με μικρούς σιδερένιους αστέρες και με αγκίστρια που ξέσκιζαν τις άρκες ως τα κόκαλα και ο αριθμός των πληγών που χτύπησαν και δημιούργησαν στον Κύριο ήταν σχεδόν τρόπον τρόποντινά ανάλογος με το πλήθος των αμαρτιών μας. Καθώς και περί αυτών προείπε Δαβίδ, συνήχθησαν επεμέ μάστιγες και ουκ έγνων. Τώρα, αδερφέ μου, πώς είναι δυνατόν να μην κατανοηθεί η δική σου η καρδιά, όταν στοχαστείς ένα θέαμα τόσο πολύ θλιβερό, σχημάτισε με τον νου σου, αγαπητέ, πως είσαι κι εσύ παρόν και βλέπεις τον Ιησού σαν ένα αρνίο άκακο που το έχουν πυρικυκλωμένο στο μέσο γεμοβόρη εκείνη λύκη που το έχουν δεμένο σφιχτά σε μια κολόνα και το μαστιγώνουν άσπλαχνα και πως κροτούν και αντιχούν οι μάστιγες από κάθε μέρος. και στην αρχή πληγώνουν εκείνο το Πανάγιο Σώμα έπειτα το τραυματίζουν και τελευταία το ξεσκίζουν με τέτοιο τρόπο που χτυπώντες οι θηριώδεις εκείνοι άνθρωποι πάλω στις πρώτερες πληγές και ανοίγοντας τα τραύματα κατακόπτοντας σε κάθε πληγή μέρος από την παρθενική εκείνη και ευγενέστατη σάρκα του Κυρίου έκαναν να μένουν σχεδόν ξεσκεπασμένες και οι γυμνές οι πλευρές και τα κόκαλά του σε τρόπο ώστε οι δύνατο απ' έξω να μετρηθούν γιατί λέει στον ψαλμό αυτό τον 21ο εξυρίθμισαν πάντα τα οστά μου το δε αίμα τρέχοντας ποταμιδών από όλες τις φλέβες έγινε σα λίμνη κάτω από την κολόνα που τον είχαν δεμένο και τούτο Προεσήμενε το αίμα εκείνου του Μόσχου που έχει σενομοηθεί στη βάση του δυσιαστηρίου